Και πάμε κατευθείαν στη Σοφία Φασουλάκη να δούμε, Σοφία, τι ανάγκασε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση που τελικά ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων. Πράγματι έτσι είναι Ματίνα, καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση ωστόσο υποστηρίζει ότι οι ειδικοί έπρεπε να προστατευτούν, πρέπει να νιώθουν ασφαλείς για να κάνουν τη δουλειά τους, κρίνοντας πάντοτε με γνώμονα τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και το δημόσιο συμφέρον και ψηφίζοντας κάθε φορά, λέγοντας τη γνώμη τους, είτε θετικά είτε αρνητικά, με βάση τα όσα εισηγείται η κυβέρνηση. Επίσης, κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι ήταν απαραίτητο να γίνει η ρύθμιση αυτή γιατί τα μέλη των uh, τριών επιτροπών uh, θα πέσουν θύματα μηνύσεων και αγωγών, uh, ψεκασμένων ή αρνητών και μάλιστα, όπω μου έλεγαν χαρακτηριστικά, ίσω να τρέχουν όλη την επόμενη ζωή του στα δικαστήρια, προκειμένου να υπερασπιστούν την ιατρική του γνώμη, την ψήφο που έδωσαν μέσα στι εμπέ... εκάστοτε επιτροπέ. Κλείνοντα, ε, να σου πω ότι μου σημείωναν πω δεν ήταν μόνο ε, αυτή η απόφαση ε, η γνώμη της για τη κυβέρνηση για αυτή την κατάθεση τη τροπολογία, αλλά το ήθελαν και πολλοί από του ειδικού, προκειμένου να συνεχίσουν να κάνουν ε, την ε, δουλειά του αισθανόμενοι ασφαλής